Είμαστε έτοιμοι να δούμε, μάλλον να κάνουμε αποκαλύψεις, ναι. Να δούμε τι έγινε χθες. Η ομάδα του κυρίου Κοκλώνη να απομακρυνθεί από τους 10. Είναι τους πάρει αγκαλιά. Θα κάνουμε τις αποκαλύψεις, τέλος. Είμαστε εδώ, δεν χθες λοιπόν έγινε το γύρισμα. Τι είχαμε να κάνουμε. Για το επόμενο επεισόδιο του Just the Two of Us και υπήρχαν πολλά θεματάκια. Εμείς στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε το σταμάτη Φασούλη, το λέω για να το κλειδώσω, κλείνω παρένθεση. Ναι. Αλλά θα κάνουμε και κάποιες αποκαλύψεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ το χτεσινό, που ήταν η Μέρη Αρώνη εκεί. Ναι. Να πω... Την προηγούμενη φορά βγήκε spoiler από την εκπομπή ποιοι ήτανε. Οπότε έπρεπε για να εξασφαλίσω ότι δεν θα έχουμε διαρροές, να γίνουν δύο αποχωρήσεις. Μία αποχώρηση η οποία θα είναι fake, δηλαδή δεν θα... είναι πραγματική και το μία αποχώρηση που θα φύγει. Αυτό που όχι, κανείς, θα το δει το Σάββατο. Και όλοι θα κάνουν πρόβες. Είναι η Φίσπα με τον Τριμονάκο και είναι και η Νικολέτα Καρά με τον Βαλάντι. Α, σου πω κάτι, η Κωνσταντίνα την πήρε τηλέφωνο και της λέω μήπως αισθάνεσαι άσχημα επειδή το σχόλιο του Σταμάτη είναι λίγο κάπως, ξέρεις, στα όρια θα έλεγα. Και μου λέει όχι, δεν θέλω να πειράξει τίποτα. Η πιο άβολη στιγμή για εσένα μέχρι σήμερα. Το σκηνικό μου... Τρίφωνα με Δέσποινα. Στο σημερινό επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο ήταν το σκηνικό Άσπα με Δέσποινα. Θα περιμένετε να δείτε το επεισόδιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Βέβαια, επειδή δεν είναι ζωντανά τα επεισόδια, νομίζω το γνωρίζουν αυτό οι περισσότεροι. Ευελπιστώ ότι στο μοντάζ δεν θα κοπεί τίποτα και θα αφαιθεί το υλικό έτσι ακριβώς όπως είναι. Σήμερα είπα ότι είναι φάση στο Αγόρι, ένα ελληνικό τραγούδι που το έλεγε η αγαπημένη μου Ιρένα Παγκράτη. Μου άρεσε, νομίζω ότι μου τέριαζε. Έκανα και ένα... όπως βλέπετε, έτσι που να ταιριάζει και λίγο με την εποχή. Ο κεραυνός είναι διαμαρτυρία στην Δέσποινα Βανδύ που στάθηκες μπροστά. Είναι λίγο κεραυνός ελληνοθρία. Με το Λάκι έχουμε κάνει και πράγματα μαζί. Δεν περίμενα να κάτσει να ασχοληθεί και να μιλήσει. Άμα δεν του αρέσει κάποιου κάτι, καλύτερα να μην πει τίποτα. Ούτε πήγαμε να του κλέψουμε τα χτενίσματα, ούτε όποιος κάνει ένα χτένισμα πριν 15 χρόνια δεν μπορεί να το επαναλάβει. Εγώ δεν πήγα ποτέ να πω ότι βγαίνει με καρέ και ωφέλειες και είναι και μεγάλος άνθρωπος. Συγγνώμη, πρέπει να κάθε πράγμα να είναι και στην ηλικία μας. Εγώ ακόμα είμαι σε μια ηλικία, μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Αλλά δεν βγήκα και να βάζω ωφέλειες και να βγαίνω σαν τη Μαρί Κουάντ. Συγγνώμη. Το πρώτο πράγμα που έκανες με την άρση του lockdown. Δεν έκανα τίποτα απολύτως, ούτε κομμωτήριο πήγα, ούτε για τα νύχια μου πήγα. Τα έκανα όλα μόνη μου και συνεχίζω να είμαι ήρεμη. Και ασφαλής. Άρη, μόνιμα τα έχει κάνει. Μόνη μου. Μόνη της. Μόνη της. Μόνιμα. Τι μόνιμα θα κάνει γυναίκα τα νύχια. Άλλο τώρα Τρίφωνας με το Γαβαλά, ε. Άσε ρε παιδί μου στα καλά κατούμενα. Δεν θέλει να πει, αλλά την πετάει τη σκότα. Να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Γαβαλά, μήπως θέλει να παρέμει και ο άνθρωπος. Έχει κάνει ήδη παρεμβάσεις. Είπε ότι ήταν αηδία το μαλλί του Τρίφωνα. Ναι, μετά τώρα, γι' αυτό τώρα είναι χοντρό. Ναι, για το καρέ, μήπως θέλει να πει. Τώρα για την ηλικία του κτλ. Ναι, που δεν έχει την κανονική αφέλεια και βάζει την έξτρα, τη fake. Ναι, γιατί σε κάποια επεισόδια του My Style Rocks έβαζε διάφορα στα μαλλιά περούκες. Ναι, για να σα πω κάτι. Είναι κρίμα τώρα όλο αυτό. Εγώ θα πω το εξής, ότι η καριέρα του Γαβαλά στη μόδα. Μπράβο. Δεν την έχει κάνει κανείς. Μπράβο, Φέι. Σωστά. Στη μόδα. Και ακόμα και ο Στέφανος Βασιλάκης, ο οποίος επιμελήθηκε το look τα μαλλιά, λέει, όλοι το λένε, ότι την καριέρα του Τρίφωνα Σαμαρά στο κομμάτι των μαλλιών δεν θα την κάνει ποτέ ξανά κανείς στην Ελλάδα. Άρα έκανε το σε όλα τα. Ναι, αλλά η δουλειά τους. Όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Μην με ακούτε, μην με. Μπράβο, ρε. Κατάλαβες. Μπράβο, συμφωνούμε. Αν μιλούσαμε για τη δουλειά του, κανείς δεν θα μπορούσε να πει τίποτα. Τώρα για όλα αυτά. Συμφωνούμε. Λοιπόν. Να κάνουμε την αποκάλυψη. Πριν την κάνουμε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι υποψιώδες, αλλά επειδή ακούστηκε το θέμα μοντάζ, το μοντάζ δεν είναι κατά το δοκούν, παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε θες να κόψω κάτι. Το μοντάζ είναι για να προφυλάξει την εκπομπή, το κανάλι και ενδεχομένως τον άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται, είτε... Υπονοούσε ότι υπόθηκαν πολύ σκληρά πράγματα. Ναι, υπερβολικά. Εγώ όταν κάτι όμως είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Έχω ξαναπεί ότι επειδή ο Νίκος Κοκλώνης είναι ψυχοπονιάρης και η μισή εκεί πέρα είναι φίλη του, αυτό δημιουργεί ένα θάρρος. Το να παίρνουν ή εκείνη εκείνον ή αυτός εκείνος και να λέει την ναι, αποκλήτρια να μην το πει. Ο Νίκος είναι παραγωγός, αν θέλει το καλό της εκπομπής του θα τα αφήσει όλες. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να υποδεχθούμε τη Χρύσπα. Να... Γεια σου κορίτσι όμορφο. Καλημέρα. Κουμπάρα. Ωραία μαλλί.
τη εκπομπή. Κάτσε, ρε παιδιά. Καλά είμαστε, κουμπάρα. Η Χρήσπη είναι κουμπάρα με τη δική μα τη Μέρια Ρόνη, τη δημοσιογράφο, οπότε γι' αυτό το λέμε συνέχεια το κουμπάρα. Λοιπόν, εμεί. Καλά, τουλάχιστον να σα πω κάτι. Έλα. Τώρα εδώ πέρα με τον κορονοϊό που κάτσαμε όλοι σπίτι. Αλήθεια σα λέω. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Σας έχω απολαύσει. Να σε καλά. Έχω μάθει όλες τις συνταγές. Βασίλη, ακούς. Λοιπόν, γενικά σας ευχαριστιέμαι. Μπράβο, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε, παρέα. Χαιρόμαστε. Το φίλο μου να προσέχει. Χαιρόμαστε που σου κρατάμε παρέα. Λοιπόν, αυτό που είπανε και έχει βγει προς τα έξω από το πρωί είναι, μη μου φωνάζεις, είναι ότι έχουν κάνει δύο γυρίσματα με δύο αποχωρήσεις. Ωραία. Και θα δούμε το Σάββατο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Άρη μου, έρχομαι σε σένα. Κρίσπα, δεν θέλω να σε φέρω τώρα έτσι προεκπλήξεως, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Εμείς, με δικό μας ρεπορτάζ, έχουμε καταφέρει και έχουμε μάθει ότι παρόλο που κι εσύ με το συμπαίκτη σου, το Γιάννη το Δρυμονάκο, έχετε γυρίσει μία αποχώρηση, δεν αποχωρείτε εσείς αυτό το Σάββατο από το σοου. Αποχωρεί αλλά ο Βαλάντης με την Καρά. Με την Νικολέτα Καρά. Νικολέτα Καρά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο πώς έχει συνθήκη. Ναι. Επειδή εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ να κάνουμε ρεπορτάζ και να το ψάξουμε, μας ανακοινώθηκε χθες, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι θα γίνουν δύο αποχωρήσεις για να μην υπάρχουν spoilers. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρξουν όπως συνέβη τώρα, να μην. Άρα σας καίμε τώρα και θα φύγετε. Άρα εσείς δεν φεύγετε όμως. Άρα μας καίτε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Το ρεπορτάζ του Άρη είναι έγκυρο. Δεν φεύγετε. Κοίταξε. Όχι, όχι, σαν. Εγώ θέλω. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο θα φύγει. Το επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω, που είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, είναι ότι. Πραγματικά, εάν γίνει κάποια αποχώρηση από αυτό το επεισόδιο και πέρα, νομίζω ότι θα διχάζει, γιατί πλέον, για κάποιο λόγο, το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν δέχτηκες Οπότε τηλέφωνο. Θα διχάζει. Δεν δέχτηκες τηλέφωνο από την παραγωγή ότι δεν αποχωρείτε εσύ και ο Γιάννης. Ο κανόνας είναι ότι μέχρι το Σάββατο δεν ξέρει κανείς ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Και εγώ ακολουθώ τους κανόνες, γιατί το σέβομαι. Αν έχεις δεχτεί πάντως τηλέφωνο, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσες να μας το αποκαλύψεις αυτή την ώρα τώρα εδώ στον αέρα. Άκου, επειδή είμαι Χρήσπα και είμαι κουλή και είστε φίλοι μου, θα σας το έλεγα. Μάλιστα. Αλλά όχι, όχι. Και ο Δημήτρης αυτό λέει, ότι δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι πραγματικά ότι δεν γνωρίζουμε ποιος θα φύγει. Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε. Ναι, αλλά και πάλι από σας λέμε, μένετε εσείς, φεύγει ο Βαλάντης. Είναι δεν καταλαβαίνει. Είναι γραμμή από την παραγωγή σε συνάντηση που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι εκτάκτος. Ναι. Και μάλιστα ζητήθηκε επιτακτικά να μην διαρρεύσει τίποτα. Ναι, και χθες το βράδυ όλοι οι παίχτες μας λέγανε. Χρήσπα. Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πώς διαρρέουν όλα αυτά. Έλατε. Χρήσπα, να σε ρωτήσω κάτι. 200 άτομα είστε, βρε Χρήσπα. Εγώ έκανα αγάπη μου ολόκληρο γάμο και δεν διέρευσε. Υπάρχει περίπτωση να ενημερώθηκε μόνο ο παίκτης, δηλαδή ο Γιάννης Δρυμονάκος, και να μην πρόλαβα να ενημερώσουν εσένα ακόμη ότι δεν αποχωρείς και συνεχίζεις κανονικά. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι αν είχε ενημερωθεί ο Γιάννης θα με έπαιρνε και εμένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε μια αγωνία. Η Χριστίνα Παπά τι λέει για όλα αυτά. Έλατε, την παρατηρήσατε. Τηλεφωνική. Αυτή την κακοποίηση. Δεν γνωρίζω. Κρίμα πάντως για τον Χριστίνα. Όχι, ήταν ρητορική. Υπόθηκε πάντως ότι η Δέσποινα ήταν πάλι αυστηρή. Δικαίως, αδίκως, δεν θα το πω εγώ, αλλά ότι ήταν αυστηρή. Και σε αυτό το επεισόδιο ήταν ισχύει. Ήταν λίγο προδομένη. Δηλαδή με την Άσπα Τσίνα που είπε ότι ελπίζω να μην βγει τίποτα στο μοντάζ. Ποιος ήρθε σε αντιπαράθεση από την Ακριτική Επιτροπή, η Δέσποινα ή κάποιος άλλος? Επειδή είμαστε λίγο ψηλά, καθόμαστε στις κερκίδες και δεν έχουμε πάντα καλό ήχο να καταλάβουμε τι ακριβώς. Βρε Χρήσπα, Χρήσπα, έλα. Μπράβο, Χρήσπα. Εντάξει, θα μας τα πει ο Φασουλής μετά. Τι δεν άκουσες, τι έγινε. Ρωτήστε τον που είναι δίπλα. Σιγά το ούτου αρένα. Ειλικρινά. Τι δεν ακούει το Φασουλής. Ωραία, έσκασε μύτη και μία ακόμα πληροφορία. Ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό ρεύμα υπέρ του Τρίφωνα Σαμαρά. Έχει δοθεί μία γραμμή να τον στηρίζουν γενικότερα. Όχι, καθώς... εγώ ξέρω το άλλο. Εγώ ξέρω γενικότερα ότι ο Τρίφωνας είναι πάρα πολύ συμπαθής στον κόσμο. Και δηλαδή σε όλους μας. Και αντικειμενικά να το για τη γραμμή. Δόθηκε γραμμή να τον στηρίξουν πάρα πολύ. Ποιος πάμε power. Αυτό?
το ρεπορταζάκι. Ναι, εγώ, η γραμμή από πού δόθηκε. Από την παραγωγή. Παιδιά, εγώ ξέρω πάντως. Από την παραγωγή. Κάτι που παιδιά, δεν... να σας πω κάτι πολύ απλό. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Δεν υπάρχουν γραμμές και ξεγραμμές. Είτε δίνετε γραμμές στα κανάλια, είτε δεν δίνετε. Ο κόσμος αποφασίζει. Ναι, είναι δεν νομίζω να είναι. Είναι πάρα είναι... πολύ νομίζω ότι δηλαδή... κάποιος, συγγνώμη λίγο Χρήσπα, κάποιος, αυτό που κατάλαβα το πρωί που συζητούσαμε το ρεπορτάζ, ότι κάποιος είπε εσείς στηρίζετε τον Τρίφωνα και όχι εμένα. Όχι. Λοιπόν, ακούστε με. Το ρεπορτάζ είναι δοθιά... στήριξη Τρίφωνα. Μισό λεπτό, το ίδιο πράγμα λέτε. Χρήσπα, άκου. Ναι. Μπορεί να δοθεί γραμμή από την παραγωγή προς τους συντελεστές, προς τους κριτές. Δηλαδή να λένε ότι μην τον βαράτε άλλο, γιατί έχει τρομάξει. Για πες μου για να ξέρω, δεν ενημερωσέω εγώ. Εκείνη την ώρα στο ακουστικό μπορούν να τους πούνε, φτάνει. Μπορούν να τους πούνε, εγώ τώρα υποθετικά μιλάω. Αυτό μπορεί να ισχύει σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια δυσφορία απέναντι στον Τρίφωνα από κάποιους διαγωνιζομένους, ακριβώς επειδή. Υπάρχει αυτό το ρεύμα από την παραγωγή υπέρ του. Αυτό ξέρω. Δημήτρη, δηλαδή η παραγωγή λέει σταματήστε να βαράτε Τρίφωνα και οι διαγωνιζόμενοι λένε γιατί, τι είναι ο Τρίφωνα, σταματήσουμε να το βαράμε. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ που έχω εγώ. Ρεπορτάζ. Από αυτό που άκουσα ότι ο Τάσος Οξιάχος άφησε σαφή εχθές υπονοούμενα κατά του Τρίφωνα και γενικότερα αφήνουν σπόντες κατά του Τρίφωνα οι υπόλοιποι διαγωνιστές. Αυτό ότι τη μιλάς και η φράτζα πάει πάνω κάτω. Δεξιά, αριστερά είναι τέλειο. Το μυαλό μου θολό. Και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δημήτρη, πήγαινε κουρέψου, με έχει ζαλίσει, έτσι να το ξέρει. Μου είπε, άι κουρέψου. Παρακαλώ το να υπάρξει. Άι κουρέψου, Δημήτρη, καταρχήν. Στη φάσα, στη φάσα. Πολλά φιλάκια, Χρήσπα. Χρήσπα, θα δούμε ποιο θα φύγει. Χρήσπα, χαιρόμαστε που μένει. Μπράβο, μείνε. Δεν ξέρω αν θα μείνω. Σου λέμε ναι. Μένει. Φιλιά. Για να είστε καλά, καλημέρα. Διαφημίσει και ερχόμαστε και συνεχίζουμε. Κάνε το τυναγμά. Ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα.